Ναι, καλησπέρα. Είναι το δεύτερο μάθημα αυτή τη σεζόν στα μετεκπαιδευτικά μα προγράμματα. Και σήμερα είναι η ιδιαίτερη χαρά μα που έχουμε μαζί μα την κυρία Σοφία Παπαγιωάννου, την οποία τη γνωρίζετε ασφαλώ, όχι μόνο από τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που μα κάνει την τιμή κάθε χρονιά να έρχεται, αλλά τη γνωρίζετε προφανώ γιατί είναι από του προπευρημένου ακτινολόγου τη Θεσσαλονίκη. Και είναι συνάδελφο, δεν θέλω να την πενέψω γιατί τα ξέρετε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το ενδιαφέρον τη για την απεικόνηση κοιλιά είναι γνωστό. Είναι ομιλήτρια πολύ συχνά σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα, ενώ χάρη την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πάλι την τιμή να την έχουμε στο συνέδριο του Διαπανεπιστημιακού, που είσαστε όλοι προσεκλημένοι, αλλά και στο εξωτερικό. Είναι συχνά ομιλήτρια σε διεθνή φόρα, σε διεθνή συνέδρια του εξωτερικού. Επομένως, είναι χαρά μας που την έχουμε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά έρχεται και θα μοιραστούμε τις εμπειρίες της και θα ακούσουμε από την. Και το αντικείμενο αφορά την MRCP, που είναι μια εξέταση που ξέρετε έκανε πριν από όταν πρωτοεφαρμόστηκε, δεν θα πάνε καμία 20 χρόνια, αλλά έκανε μια μικρή επανάσταση. Γιατί ως τότε όλο το σύστημα χωρικών του πόρου ήταν μια δουλειά που την κάνανε με την MRCP. Και είχε παρενέργειες σημαντικές. Δηλαδή, πιο παλιοί από εμάς, σε νοσοκομιακά περιβάλλοντα, θυμούνται πόσο συχνές παντρευτήκαμε το Βουκλάρι ή οι κολαγίτιδες. Βλέπαμε μετά από η RCP, από εργότες η RCP. Διότι δεν ήταν. Είναι το ποσοστό ανέφερε τη σύγχρονη πληροφορία γύρω στο 1,5%. Και επικίνδυνο, βέβαια, δηλαδή, και από κέντρο σε κέντρο. Αλλά και το 1,5% για μια διαγνωστική εξέταση είναι πάρα πολύ. Να υποστεί δηλαδή μια παγκαγιατήτητα που μια συστέση μπορεί να έχει ηλεκτρονηθεί και να έχει κάνει συνέπειση. Οπότε έφερε μια μικρή επανάσταση, μια εξέταση που πραγματικά είναι απλή, είναι πολύ έξυπνη η εξέταση εντό εισαγωγικών το έξυπνη, με την έννοια ότι χωρί χειρουργικά, χωρί κάποιον άλλο τρόπο, παράγει εικόνε του φυσιολογικού συστήματο, σε αντίθεση με την RCP, δεν παράγει εικόνε του φυσιολογικού συστήματο, του φυσιολογικού συστήματο που σκόνει η RCP να το εκτονίσει. Δηλαδή αυτέ είναι τι πιέσει ενδοπτικέ. Άρα δεν έχετε μια κατάσταση, δεν αποκολλείται στην RCP η κατάσταση του παγκοσμίου πολιτικού δέντρου είναι η ηρεμία, αλλά με αύξηση των πιέσεων στο εσωτερικό, που σημαίνει ότι δεν έχετε την πραγματική εκτόνιση. Έχετε μια εκτόνιση η οποία είναι επηρεασμένη. Και βέβαια η RCP, όταν συναντήσει και ένα κόλλημα κάπου, δεν μπορεί να το περάσει. Τι υπάρχει πάνω από αυτό το κόλλημα, δεν θα σα δείξει. Φανταστείτε ένα κλειστό πολιτικό χώρο να μην. Να κινήσει όλο το σημείο του πισήματο, από εκεί πέρα δεν ξέρετε τίποτα. Ενώ η MSCP θα σα δείξει και αυτό. Επομένω, έφερε μια επανάσταση στα πολυπόρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρότι είναι απλή εξέταση και τρυπά, δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη. Θέλει προσοχή, έχει τεχνικέ παραμέτρου που μα πει η κυρία Παπαγιωάννη, και έχει και μερικά tips και tricks που βλέπω ότι τα έχει περιλάβει στην ομιλία τη για την ερμηνεία και για να το φέρει κανεί λάθη και να μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά και ο λόγος σας. Εγώ να ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και για τα καλά λόγια, να ευχαριστήσω και για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και για το γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινό μεν, πολύ αγαπημένο μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί όταν ξεκίνησα να κάνω ακτινολογία και να στρέφω το ενδιαφέρον μου κάπως προς την κοιλιά, όταν μου αναφέρθηκε ο παγκριατικός πόρος και το τι καλά θα ήταν να δούμε τον παγκριατικό πόρο και να δούμε τα χοληφόρα, να πω την αλήθεια, τότε απογοητεύτηκα. Δηλαδή και είπα εγώ που φανταζόμουν τον εαυτό μου, νευρολόγο, ακτινονευρολόγο, τώρα την νευρακτινολογία. Τι μου λένε τώρα για τις μικρές τρυπούλες? Σιγά σιγά όμως αυτές οι μικρές τρυπούλες φάνηκε ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, με αρκετά λάθη στην πορεία, με αρκετές πονηριές, τις οποίες τις μαθαίνει κανείς, και δεν θέλει τίποτα άλλο, θέλει λίγο προσοχή, θέλει λίγο γνώση και λίγο προσοχή. Λοιπόν, η MRCP λοιπόν και η τεχνική στην καθημέρα πράξη. Γενικά η μαγνητική χολαγγιοπανκρεατογραφία, όπως κανονικά θα έπρεπε να τη λέμε, είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική τεχνική. Είναι ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρθηκε και ο καθηγητής και ο κύριος καθηγητής. Ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να απεικονίσουμε το χοληφόρο και το πανκρεατικό σύστημα χωρίς καν να κάνουμε την παραμικρή επέμβαση, ούτε καν να δώσουμε σκιαγραφικό.
Εστιάζει στην απεικόνιση λοιπόν του χοληφόρου και του παγκρεατικού συστήματος, αξιοποιώντας την υψηλή ευαισθησία της μαγνητικής τομογραφίας στην ανίχνευση των υγρών. Χρησιμοποιούνται ειδικές ακολουθίες παλμών που ονομάζονται ακολουθίες χειράς σταθμισμένης αντοχής στάδιο, αν και να πω την αλήθεια δεν μ' αρέσει να μεταφράζω κάποιους όρους οι οποίοι κανονικά είναι στα αγγλικά και πρέπει να τους ακολουθούμε, και η οποία απεικονίζει το υγρό σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και διαχωρίζει τις δομές που περιέχουν υγρό από τους γύρω ιστούς. Άρα, η βασική της αρχή, αν μπορούσαμε να το πούμε πάρα πολύ απλά, είναι ότι εντοπίζει τα υγρά, μας φωτίζει εντός εισαγωγικών τα υγρά και τα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους ιστούς. Όπως είναι φυσικό και όπως συμβαίνει με όλες τις διαδικασίες που ακολουθούμε σε ένα ακτινολογικό, πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη προετοιμασία. Και η κατάλληλη προετοιμασία είναι απαραίτητη για να μπορούμε να έχουμε τη βέλτιστη εικόνα. Συνήθως λέμε στον εξεταζόμενο να πιει νερό. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε το εξής. Θέλουμε να αποφύγουμε τις κινήσεις. Μέσα στο μαγνήτη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις αναπνευστικές κινήσεις που θα δούμε πώς τις αντιμετωπίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις κινήσεις του πνευματικού συστήματος, που τα αντιμετωπίζουμε με όλα αυτά τα στοιχεία. Και βέβαια έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα υγρά. Δεν θέλουμε δηλαδή να έχουμε πάρα πολλά υγρά. Δεν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα η οποία στην ουσία να μας είναι πάρα πολύ φορτωμένη με υγρικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά ζητάμε να πιει ο ασθενής νερό για ποιο λόγο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσει το στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο, θα μειωθούν οι φυσαρίδες και θα μειωθεί η κινητικότητα. Σε ορισμένα κέντρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και διάλειμμα με διταμφραγικό νάτριο, το οποίο στην ουσία βοηθάει στη μείωση των αερίων στον καστρατερικό σωλήνα. Ένα tip το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολλά κέντρα είναι ο χυμός ανανά ή ο χυμός blueberry. Και ουσιαστικά έχει το εξής λόγο. Τα ένζημα και τα οξύ του χυμώνα να μειώνουν τη δημιουργία αφρού, θα μπορούσαμε να πούμε, φυσαλίδων δηλαδή. Οπότε διαχειρίζονται καλύτερα τα αέρια, μετακινούνται καλύτερα τα αέρια μέσα στο στομάχι. Επιπλέον, ο χυμός ανανά δίνει καλύτερη αντίθεση με τους γύρω ιστούς. Σε ελάχιστα κέντρα χρησιμοποιείται φαρμακευτική προετοιμασία, δηλαδή να δοθεί φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο θα μειώσει τα αίρια στο στομάχι και το έντερο. Αλλά το πιο απλό το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε σε έναν ασθενή ο οποίος θα έρθει και θα κάνει μια MRCP, είναι να αποφύγει το φαγητό και το ποτό. Ό,τι δηλαδή για ένα τετράωρο εξάωρο. Ό,τι δηλαδή ζητάμε και για σε έναν ασθενή ο οποίος θα έρθει να κάνει έναν υπέρηχο των χοληφόρων. Πώς βελτιώνουμε την εικόνα? Πολλά κέντρα χρησιμοποιούν τη σεκρετίνη. Την έχουμε ακούσει περισσότεροι οποίοι δουλεύουμε πάνω στην MRCP και στη μαγνητική της άνω κοιλιάς. Ακούμε συχνά τη σεκρετίνη. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Δεν έχω ήδη άποψη για τη σεκρετίνη. Θεωρείται τουλάχιστον βιβλιογραφικά και σε όλες τις δημοσιεύσεις που έχουν γίνει ότι αυξάνει την παραγωγή και την έκρηση της χολής και των παγκρεατικών υγρών. Οπότε τι κάνει? Είναι σαν να δίνει, σαν να φουσκώνει, εντός εισαγωγικών φουσκώνει, γιατί δεν επηρεάζει τη διάμετρο. Απεικονίζεται όμως έτσι καλύτερα ο παγκρεατικός σπόρος και τα χοληφόρα. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο μεγάλο μας ζήτημα. Συνήθως οι ασθενείς οι οποίοι έχουν να κάνουν MRCP είναι ασθενείς μεγάλοι. Ασθενείς μεγάλοι, οι οποίοι πολύ δύσκολα, ούτως ή άλλως η μαγνητική τομογραφία είναι αρκετά δύσκολη για έναν μεγάλο ασθενή, ο οποίος θα μπει μέσα στο κουβούκλιο, όπως το ονομάζει πολλές φορές. Εμείς θα πρέπει λοιπόν να του δώσουμε και οδηγίες για την αναπνοή. Δεν κρατάνε πάντα την αναπνοή. Οπότε εδώ θα πρέπει να έρθουμε εμείς να ρυθμίσουμε αυτή την αναπνοή. Και μπορούμε να τη ρυθμίσουμε είτε με τεχνικές στάθμισης, αντιστάθμισης κίνησης, είτε με το πιο συνηθισμένο, με τη respiratory triggering, που στην ουσία τι κάνει. Δίνει ειδικές ακολουθίες οι οποίες λαμβάνονται κατά την εκπνοή. Είναι δηλαδή, καταλαβαίνει το μηχάνημα τη φάση της εκπνοής, οπότε παίρνει εκείνη την ώρα την ακολουθία. Ή τοποθετούμε τις ακολουθίες βάσει του κύκλου της αναπνοής. Αυτό το οποίο μας βολεύει πάρα πολύ και μας αρέσει πάρα πολύ και σε εμάς και στους χειρουργούς, περισσότερο στους χειρουργούς σε σχέση με τους παθολόγους, είναι οι τρισδιάστατες ανασυνθέσεις στην MRCP. Οπότε και μπορούμε να τα απεικονίσουμε καλύτερα, μπορούμε να τα φέρουμε σε διαφορετικά επίπεδα. Πώς κάνουμε την τρισδιάστατη ανασύνθεση? Έχουμε τρεις δυνατότητες. Έχουμε το volume rendering, στην οποία έχουμε την επεξεργασία των δεδομένων του όγκου για τη δημιουργία των τρισδιάστατων αυτών απεικονίσεων. Έχουμε το MIP, το οποίο να πω την αλήθεια είναι και το πιο συνηθισμένο και αναδεικνύει τα πολύ φωτεινά, τα υψηλής ένασης δηλαδή σημεία. Και το MPR, το οποίο και πάλι το MPR βοηθάει να δούμε όλες τις τομές της μετοπιές, ουρλίες, εγκάρσεις, να γυρίσουν στο επιθυμητό επίπεδο και να έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πολύ ενδεικτική της παθολογίας των χοληφόρων, είναι πολύ καθοριστική και καθοδηγητική για τους ίδιους τους χειρουργούς οι οποίοι θα μπουν να χειρουργήσουν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εντυπωσιακή, θα μπορούσαμε να πούμε.
Θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής, ότι οι τομές τις οποίες θα πάρουμε για να γίνει μια σωστή MRCP κυμαίνονται από 3 έως 7 χιλιοστά. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Εδώ βλέπουμε τα 10 χιλιοστά, σχεδόν δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα χοληφόρα. Στα 5 χιλιοστά μπορούμε να τα διακρίνουμε κάπως καλύτερα, ενώ στα 3 χιλιοστά μπορούμε να δούμε με αρκετή λεπτομέρεια. Το θέμα είναι πιο ότι και πάλι θα πρέπει να είμαστε πάντοτε στην κονσόλα. Είναι κάτι το οποίο το λέμε συχνά και το κάνουμε πάρα πολύ λίγες φορές. Να είμαστε και να καθοδηγούμε την εξέταση, γιατί διαφορετικά θα καθοδηγήσουμε μια εξέταση που ξέρουν, για παράδειγμα, ότι έχουμε μια μεγάλη βλάβη στο πάνκρεας, δηλαδή όταν ψάχνουμε για κάτι πιο εντός εισαγωγικών χοντρό, ενώ όταν ψάχνουμε τη λεπτομέρεια θα πρέπει να ρίξουμε τις τομές μας. Και πάντοτε όλο αυτό εξαρτάται όχι μόνο με το τι ψάχνουμε, αλλά και με το τι ασθενή έχουμε απέναντί μας. Και φτάνουμε να δούμε τι γίνεται με την παθολογία. Όταν ξεκίνησα να σκεφτώ την παθολογία των χοληφόρων και του παγκρεατικού πόρου, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα κατεβατό το οποίο ήταν ατελείωτο. Σκέφτηκα λοιπόν ότι κανείς μας δεν κινείται με αυτό το κατεβατό, το ατελείωτο κατεβατό, αλλά είναι προτιμότερο να έχουμε να σκεφτούμε λίγο πιο έξυπνα. Δηλαδή να πούμε τι βλέπουμε και βάσει αυτού που βλέπουμε, τι θα πρέπει να σκεφτούμε, τι διαφορική διάγνωση δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε. Άρα, ξεκινήσουμε από την παθολογία των χοληφόρων, από τα πρότυπα παθολογία των χοληφόρων. Δύο λόγια, γιατί για στους περισσότερους είναι γνωστά, για την ανατομία του χοληφόρου δέντρου. Έχουμε λοιπόν τον δεξιό υπατικό πόρο, ο οποίος σχηματίζεται από τον οπίσθιο και τον πρόστιο πόρο. Έχουμε τον αριστερό υπατικό πόρο, που θα συνενωθούν για να δημιουργήσουν τον κοινό υπατικό πόρο, ο οποίος στη συνέχεια δεξιός αριστερός υπατικός πόρος είναι εξωυπατικά χοληφόρα. Ενώνονται στη συνέχεια με τον κυστικό πόρο και δίνουν τον κοινό χολιδόχο πόρο. Ο κοινός χολιδόχος πόρος στην πορεία του διακρίνεται σε τρία τμήματα. Διακρίνεται στο ενδοηπατικό του τμήμα, διακρίνεται στο τμήμα το οποίο πορεύεται στην υπατοδεκαδακτυλική άβλακα για να δώσει τελικά και το κομμάτι του παγκρεατικού τμήματος λίγο πριν το θύμα του φάτη. Και έχουμε μια MRCP και έχουμε μια ομαλή διάταση των χοληφόρων. Τι θα σκεφτούμε? Θα πρέπει να σκεφτούμε πονηρά. Αφού είναι διατεταμένα, σημαίνει ότι κάπου υπάρχει stop. Αυτό το stop μπορεί να οφείλεται είτε σε ένα λίθο μέσα στο χοληδόχο πόρο και διάταση της υπερκείμενης μοίρας, είτε σε μια στένωση. Στένωση δηλαδή, είτε στένωση είτε όγκο. Στο κομμάτι της στένωσης, δηλαδή έχουμε απόφραξη και άρα διάταση για ποιο λόγο, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντοτε και να μην μας ξεφεύγει ποτέ η μετατραυματική στένωση. Η μετατραυματική στένωση, η οποία μπορεί να δημιουργηθεί είτε από μια χειρουργική επέμβαση, για παράδειγμα μετά από χολοκυστεκτομή, είτε ακόμη και μετά από μια ERCP, μετά από ένα λίθο ο οποίος έχει περάσει και έχει αφήσει μια μετατραυματική ίνωση. Επομένως, κρατάμε το εξής. Έχω διάταση, ακολουθώ το χοληφόρο δέντρο για να δω πού είναι η απόφραξη. Γιατί δεν γίνεται να έχω διάταση χωρίς απόφραξη. Προσέχω πάρα πολύ. Εδώ οι εικόνες μου δεν φαίνονται τέλειες. Αυτό όμως το οποίο φαίνεται είναι όταν παίρνω την πρώτη εικόνα της MRCP και βλέπω αυτή την εικόνα, λέω έχω ένα stop στο χοληδόχο πόρο. Στο επίπεδο περίπου του παγκρέατος, γιατί βλέπω το 12-δάκτυλο RM μέσα στο πάγκρεας. Και μάλιστα ένα stop το οποίο μου είναι και απότομο. Αν παρακολουθήσω, ίσως γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο και κρατάει αρκετά η MRCP, οπότε μπορούμε να δούμε τις διάφορες φάσεις, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλό να πάρουμε και μια δεύτερη φάση. Ξαφνικά τον βλέπω πάρα πολύ ωραίο το τελικό κομμάτι του πόρου να ανοίγει. Προφανώς εδώ ήταν μια σύσπαση, πιθανά στα πλαίσια μια σύνωση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πονηροί πριν δώσουμε μια διάγνωση κακοήθεια σε μια τέτοια βλάβη. Υπάρχουν βέβαια και πιο εύκολες περιπτώσεις. Δηλαδή, παρατηρώ και βλέπω στην MRCP ένα εξαιρετικά διατεταμένο χοληφόρο δέντρο. Είναι όλα διατεταμένα. Είναι ο χοληδόχος πόρος, είναι ο κοινός υπατικός πόρος, είναι ο κυστικός πόρος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το έλλειμμα πλήρωσης το οποίο δημιουργείται και το οποίο οφείλεται σε ένα λίθο. Το τμήμα το περιφερικό, λίγο πριν καταλήξει δηλαδή στο θύμα του φάτερ του πόρου, είναι ωραιότατο και είναι ωραιότατο γιατί από εκεί δεν έχει περάσει. Εδώ έχουμε την αντίστοιχη εικόνα, την στεφανιαία εικόνα, την coronary δηλαδή εικόνα, σε τάφ 2 ακολουθεί. Πέρασα αρκετά για να έρθω εδώ. Ήρθα εδώ λοιπόν και βλέπω πάλι ένα διατεταμένο χοληφόρο δέντρο. Βλέπω λοιπόν ότι είναι και διατεταμένο, ότι μου κάνει ένα απότομο stop. Εδώ λοιπόν, και εφόσον δεν το είδα να ανοίγει, σκεφτόμαστε ότι υπάρχει ένας όγκος. Ένας όγκος ο οποίος βέβαια αυτό το απότομο stop θα επιβεβαιωθεί με την αντίστοιχη εικόνα στις ακολουθήσεις της μαγνητικής τομογραφίας, μαγνητική
Ανοικιλίας. Λέγαμε παλιά ότι βλέπουμε την ουρά του ποντικού, βλέπουμε μια ουρίτσα, ένα πολύ πολύ λεπτό. Δεν θα το δούμε πάντα, γιατί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει διαιτηθεί τελείως, δεν θα μπορέσουμε να δούμε αυτό το όμορφο ποντικάκι που λέμε. Η προηγούμενη περίπτωση, μετά από τοποθέτηση στέν και βλέπουμε ότι τα χοληφόρα έχουν έρθει και έχουν πλέον ηρεμήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να κάνουμε μια σωστή και χαρτογράφηση των χοληφόρων. Μου πηδάει λίγο πιο γρήγορα. Εδώ είχαμε ήδη στέντ. Είχαμε μια διάταση στο επίπεδο των ενδοεπατικών χοληφόρων και είχαμε ένα στόπ στο επίπεδο της συμβολής. Είναι ένα τυπικό κλάτσκιν. Βλέποντας λοιπόν διάταση ενδοεπατικών χοληφόρων ή εξωεπατικών χοληφόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι για να διατείνονται έχουμε ένα στόπ. Είναι ένα σύστημα σωλήνων. Τελεία, δεν είναι κάτι παραπάνω. Σε αυτό το σύστημα σωλήνων, όταν σταματάει, το υπερκείμενο τμήμα διατείνεται. Έχουμε όμως και τις κυστικές διατάσεις των χοληφόρων που δεν έχουν να κάνουν με οξύες καταστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις κύστες των ενδοεπατικών χοληφόρων και τις κύστες των εξωεπατικών χοληφόρων. Έχει έρθει πάρα πολύ όμορφα ο Τουντάνι και έχει κάνει την εξαιρετική κατάταξη, την οποία χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τύπο 1 που έχουμε κύστη του ίδιου του χολιδόχου πόρου, τύπου 2 σακοειδές κόλπωμα, χολιδοχοκύλι τύπου 3, πολλαπλές κύστες τύπου 4 και να έρθουμε στην όσα του Καρόλι. Εδώ έχουμε κυστική διάταση μόνο των ενδοεπατικών χοληφόρων. Είναι το κομμάτι που έχουμε μόνο τα ενδοεπατικά χοληφόρα. Δεν συμμετέχουν και τα εξωεπατικά που συμμετέχουν σε όλα τα προηγούμενα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν μπορεί να ανεδιάχυτη να επηρεάζει τμήματα των χοληφόρων. Μια λοιπόν ένα σχήμα θα μπορούσαμε να πούμε της κατάταξης των Τάνι. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση, εκτός αν ασχολείται κάποιος μόνο με τα χοληφόρα, μπορεί να το έχει στο νου του, ανατρέχουμε, βρίσκουμε, κατατάσσουμε. Και βλέπουμε ότι στον τύπο 1, τύπο 2, τύπο 3, τύπο 4 αφορά τα ενδοεπατικά χοληφόρα, συγγνώμη, τα εξωεπατικά χοληφόρα. Ενώ αντίθετα στον τύπο 5 αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ενδοεπατικά χοληφόρα. Η νόσος Καρόλι σχετίζεται στην ουσία με την ανώμαλη ανάπτυξη του δίκτυου των πόρων, του ductal plane, που είναι στην ουσία το εμβρυϊκό στάδιο της ανάπτυξης του χοληφόρου συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ενδοεπατικά χοληφόρα έρχονται και τα εξωεπατικά, έρχονται και δημιουργούνται στην εμβρυογένεσή τους μαζί με τα πηλαία. Είναι δηλαδή πολύ συνδεδεμένα, πολύ άρρηκτα συνδεδεμένα. Λοιπόν, η διαδικασία θα διαταραχθεί και θα διαταραχθεί και θα δημιουργήσει ανώμαλους χοληφόρους σπόρους, οι οποίοι θα είναι διασταλμένοι. Η κανονική διαδικασία, η κανονική διαμόρφωση έτσι όπως θα περιμέναμε να είναι. Όμως, εδώ έχουμε την μη κανονική διαδικασία, έχουμε την διαταραχή με αποτέλεσμα να έχουμε μια κυστική διαμόρφωση στα ενδοεποτικά χοληφόρα γύρω από το σύστημα της πηλαίας. Πώς το βλέπουμε αυτό? Στην MRCP θα το δούμε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Θα έχουμε κυστικές βλάβες που μπορεί στην DAF2 ακολουθία να τις βλέπουμε σαν κύστες διάσπαρτες μέσα στο υπατικό παρέχημα. Αν παρατηρήσουμε όμως στην MRCP, μας δίνει αυτό που θέλουμε. Μας δίνει δηλαδή την επικοινωνία των κύστων αυτών με το χοληφόρο, με τα χολαγγεία, με τα ενδοεπατικά χοληφόρα. Οπότε αυτό και μόνο μπορεί να μας οδηγήσει στο γεγονός ότι έχουμε μια νόσο καρόλα. Μια άλλη κατάσταση την οποία θα συναντήσουμε είναι το ακανόνιστο περίγραμμα των χοληφόρων πόρων. Έχουμε λοιπόν μια κομβολογιοειδή διαμόρφωση. Όταν δούμε κομβολογιοειδή χοληφόρα, σε δύο πράγματα θα πάει το μυαλό μας. Πρώτα, στην πρωτοπαθή σκληρινική χολαγγίτιδα. Δεύτερο, στο χολαγγειοκαρκίνωμα. Το οποίο χολαγγειοκαρκίνωμα, εκτός από το χολαγγειοκαρκίνωμα το ενδοεπατικό ή το κλάσκιν, έχουμε και το χολαγγειοκαρκίνωμα το οποίο αναπτύσσεται μέσα στα ενδοεπατικά χοληφόρα. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ακανόνιστες στενώσεις σε τμήματα του χοληφόρου δέντρου. Είχαμε λοιπόν αυτό το περιστατικό, στο οποίο βλέπουμε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία, γιατί δεν είναι σε όλα, όχι, είναι σε όλα, ψέματα σας λέω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διατάσεις και στενώσεις, σαν τσαμπί από σταφύλλο. Αυτή ήταν μια πρωτοπαθής σκληρινική χολαγγίτιδα, γνωστή. Πιο ήπιας μορφής σκληρινική χολαγγίτιδα, η οποία δεν φαίνεται μάλιστα σε όλους τους πόρους, δηλαδή άμα δω τον δεξιό πρόστιο και οπίστιο, είναι καλός. Αντίθετα, ο αριστερός μου δημιουργεί μια περίεργη κομβολογιοειδή διαμόρφωση. Πάλι πρωτοπαθής σκληρινική χολαγγίτιδα, η οποία όμως δεν ήταν εκτεταμένη. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι.
το οποίο έχει να κάνει με τη διακλάδωση των κολληφόρων πόρων. Είδαμε πάρα πολύ ωραία στην αρχή, τι όμορφο που έρχεται ο πρόστιος, ο οπίστιος, ενώνονται, δημιουργούν το δεξιό επατικό. Δεν είναι όμως πάντοτε έτσι. Έχουμε πάρα πολλές αποκλίσεις από το φυσιολογικό, οι οποίες είναι οι ανατομικές παραλλαγές. Υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν την κατάταξη. Αυτή η οποία έχει επικρατήσει τουλάχιστον σε χειρουργικό επίπεδο είναι η κατάταξη του Χουάνκ. Η οποία κατάταξη του Χουάνκ μας λέει ότι στον τύπο 1 βλέπουμε το φυσιολογικό πρόστιος, συγγνώμη, ο πίστιος, πρόστιος, δημιουργούν τον δεξιό, έρχεται και ο αριστερός, δημιουργούν το κοινό. Μπορεί όμως να μην έρθει κατευθείαν, να έρθει δηλαδή να κάνει ένα trifurcation, όπως ονομάζεται, να μην έχω διπλό, να έχω μια τριπλή εικόνα. Ή να έρθει ο πίστιος δεξιός υπατικός σπόρος στον αριστερό. Μέχρι εδώ τα πράγματα είναι καλά. Μας δημιουργούν προβλήματα πότε? Μας δημιουργούν προβλήματα όταν είναι να πάει ο ασθενής για μεταμόσχευση. Οπότε πρέπει να έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή χαρτογράφηση. Στις δύο όμως άλλες περιπτώσεις, τις οποίες ο πίστιος έρχεται στον κοινό υπατικό πόρο σε μια αρχή απόσταση από τον κυστικό ή έρχεται κατευθείαν στον κυστικό, τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα, ακόμα και για απλές εντός εισαγωγικών καθημερινές επεμβάσεις, όπως είναι χολοκυστεκτομή. Έχουμε λοιπόν εδώ περιστατικό στο οποίο βλέπουμε τον οπίσθιο, συγγνώμη, βλέπουμε τον οπίσθιο να μην έχει, να μην ενώνεται με τον πρόστιο, μιλάμε για τους δεξιούς επατικούς σπόρους, ή να ενώνονται και να έχουν ένα πάρα πολύ μικρό κλάδο. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση trifurcation. Ο οπίσθιος δεξιός υπατικός δεν έρχεται στον πρόστιο, έρχεται μόνος του και καταλήγει στον κοινό υπατικό πόρο. Βλέπουμε εδώ σε μεγέθυνση. Περίπτωση Quank 3, στην οποία έρχεται ο πίστιος δεξιός υπατικός και ενώνεται κατευθείαν με τον αριστερό. Μέχρι εδώ τα πράγματα είναι καλά. Είπαμε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα παρά μόνο στις μεταμοσχεύσεις. Σε αυτήν όμως την περίπτωση, στην οποία βλέπουμε ότι έχω τον πρόστιο, έχω τον οπίστιο και στην ουσία ο κυστικός καταλήγει μαζί με τον οπίστιο, έχω πρόβλημα σε μια απλή διαδικασία χολοκυστεκτομής. Γιατί όταν θα έρθει ο γενικός χειρουργός και θα προσπαθήσει να απολυνώσει το κυστικό, θα πρέπει να ξέρει πού να απολυνώσει, θα πρέπει να ξέρει τις αποστάσεις. Αλλιώς η περίπτωση χολώματος είναι πάρα πολύ κοντά. Εδώ δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ήθελα όμως να δείξω πάλι, εδώ έχω τον κυστικό πόρο, εδώ έχω τον οπίσθιο υπατικό και βλέπω σε πόσο μικρή απόσταση βρίσκονται. Για να έρθω λοιπόν κατευθείαν μετά από αυτό, να πω πόσο σημαντική είναι η MRCP για τη μεταχειρητική απεικόνηση του χοληφόρου δέντρου. Και είναι σημαντική γιατί στην χολονιστιδική αναστόμωση αλλάζει η ανατομή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε στους χειρουργούς ότι βλέπουμε ένα χολιδόχο πόρο ο οποίος ενώνεται. Πού ενώνεται, τι διάμετρο έχει, λειτουργεί καλά η αναστόμωση ή έχω διατάσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν και θα πρέπει να απαντηθούν εφόσον όλα έχουν πάει καλά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, κυρίως μετά από χολοκυστεκτομή, και ίσως παραμένω στο μετά από χολοκυστεκτομή, γιατί εμείς είμαστε ένα κέντρο στο οποίο δεν έχουμε μεταμοσχεύσεις ύπατος. Μετά από χολοκυστεκτομή είναι πολύ συχνό να έρθουν και να μας πούν: η παροχέτευσή μου βγάζει χολώδες περιεχόμενο. Κάτι πάει στραβά. Οπότε εκεί θα πρέπει ο ασθενής να κάνει μια MRCP για να δούμε αν έχουμε την ανάπτυξη χολώματος ή χολοπεριτόνου. Στην ουσία δηλαδή έχουμε ρήξη ενός χολαγγείου και διαφυγή χολή στην κοιλιακή κοιλότητα. Συσσωρεύεται υγρό, συνήθως το σημείο στο οποίο συσσωρεύεται αρχικά είναι η κήτη της χολιδόχου κύστης. Εκεί βρίσκει χώρο, συνήθως εκεί γίνονται τα μικρολάθη ακόμα και μικρών χολαγγείων, οπότε συσσωρεύονται εκεί. Εικόνα και MRCP, όπου βλέπουμε και ταφδίου ακολουθίας, βλέπουμε ότι έχουμε μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Παρατηρώ τον κυστικό πόρο και παρατηρώ ότι στην ουσία έχω διαφυγή από τον κυστικό πόρο και έχω μια συλλογή στην περιοχή, στην κήτη της χολιδόχου κύστης, προφανώς από την μη σωστή απολύνωση του κυστικού πόρου. Εδώ είναι ένα περιστατικό το οποίο το παρουσιάσαμε κιόλας και το παρουσιάσαμε γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερο περιστατικό. Είχαμε λοιπόν δύο παραλλαγές. Η μία παραλλαγή είχαμε τον πρόστιο. Είχαμε τον οπίσθιο που πήγαινε στον αριστερό. Μας ενόχλησε, δεν μας ενόχλησε. Όμως είχαμε το εξής. Υπήρχε ένας κλαδίσκος, σαν κλαδίσκο θα τον ονομάσω, του οπίσθιου, ο οποίος ερχόταν και συνενωνόταν με τον κυστικό.
Όλη αυτή την απεικόνηση, βέβαια, γίναμε μετά χρηστών προφήτες, γιατί τον ξαναβάλαμε τον ασθενή, αφού χειρουργήθηκε, αφού μπήκαν τα κλίψ, αφού κλείστηκε και είδαμε ότι αυτό είχε χαθεί. Είχε κάνει MRCP νωρίτερα. Δεν είχε κάνει MRCP, αλλά ακόμη και να είχε κάνει MRCP, τέτοιες μικρές παραλλαγές βλέπουμε πόσο σημαντικές είναι για την πορεία ενός ασθενούς και την πορεία ενός κατά τα άλλα απλού χειρουργείου. Κλείνω το κομμάτι των χειρουργικών επεμβάσεων και το πώς τα βλέπουμε στην MRCP για να έρθω να υπενθυμίσω κάτι άλλο, να υπενθυμίσω ότι το χοληφόρο δέντρο δεν είναι μόνο του, δεν στέκεται μόνο του σαν ένα τσαμπί από σταφύλια που δεν στέκεται πουθενά, βρίσκεται μέσα στο υπατικό παρένθημα. Επομένως, παθολογία του υπατικού παρένθηματος θα μου επηρεάσει και το χοληφόρο δέντρο. Το πιο συχνό είναι η κύρωση του ύπατος, η οποία έχουμε ίνωση και αυτή η ίνωση του ίδιου του ύπατος δημιουργεί αλλοιώσεις στην αρχιτεκτονική του χοληφόρου συστήματος. Οπότε μπορεί να δούμε στενούς χοληφόρα, διατάσεις των πόρων γιατί έλκονται από την ίδια την ίνωση ή ακόμα και λίθους. Επομένως, εδώ στενούς οι οποίοι κάνουν κάποιες φορές και αυτά, θα το πω τώρα, αναγκαστικά θα το πω, αυτά που θυμίζουν τον παγκρεατικό πόρο στην χρόνια παγκρεατίτιδα που επίσης έχουν ίνωση, που σαν να το τραβάνε, σαν να έχει ίνωση, σαν να μην έχει πάρα πολύ πόρο για να έρθει να εκτυχθεί, οφείλονται στην υποκείμενη κύρωση και όχι σε παθολογία του ίδιου του χοληφόρου. Και αφού ξεκίνησα να πω για τον παγκρεατικό, ας έρθω λοιπόν και στον αγαπημένο μου, ο παγκρεατικός λοιπόν πόρος και πώς τον απεικονίζουμε, τι θα πρέπει να προσέχουμε στην MRCP. Και εδώ απλά τα πράγματα, εδώ ίσως είναι τα πράγματα λίγο πιο απλά. Γιατί έχουμε να κάνουμε με δύο κομμάτια. Έχουμε να κάνουμε με τον κύριο συμπατικό πόρο και έχουμε να κάνουμε και με τον μικρό μας, τον επικουρικό, τον ελάσσονα παγκρεατικό πόρο, ο οποίος αποχετεύει, παροχετεύει το πρόστο και το άνω τμήμα της κεφαλής του παγκρέατος. Και ας έρθουμε να δούμε τι γίνεται, πάλι θα τα δούμε με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε μια ομαλή διάταση. Θα μελετήσουμε λοιπόν τις διατάσεις, ομαλές ή μη ομαλές, και θα δούμε και όλες τις παραλλαγές που μπορεί να εντοπίσουμε μέσα σε μια MRCP. Ομαλή διάταση του παγκρεατικού πόρου. Όλα αυτά τα χρόνια, εγώ προσωπικά έχω βαρεθεί πάρα πολύ συχνά να το λέω. Όταν βλέπετε μια ομαλή διάταση του παγκρεατικού πόρου, θα πρέπει το μυαλό σας πρώτα να πηγαίνει σε ένα αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος. Ακόμα και μια ομαλή διάταση σε έναν απλό υπέρηχο. Διατεταμένος παγκρεατικός πόρος είναι συνήθως ένα αδενοκαρκίνωμα. Δυστυχώς είναι ένα αδενοκαρκίνωμα. Έχει μπει βέβαια στο παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά την τελευταία δεκαετία που τους είχαμε πολύ στην απέξω γιατί δεν τους γνωρίζαμε, τα IPMN. Τα IPMN, οι οποίοι είναι κυστικοί όγκοι που αναπτύσσονται μέσα στον παγκρεατικό πόρο. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Είναι βλενώδεις όγκοι. Παράγουν βλένη και δημιουργούν μια ομαλή διάταση του κύριου και των παρακείμενων πόρων. Η αυτοάνωση παγκρεατίτιδα την κρατώ με ένα ερωτηματικό. Γιατί η αυτοάνωση παγκρεατίτιδα με όλο το είδημα που κάνει, άλλες φορές θα μου κάνει διάθεση, άλλες φορές θα μου κάνει στένωση. Δεν ξεχνάω όμως την ατροφική διαμόρφωση. Σε έναν ασθενή που έρχεται 90 χρονών με μια ατροφική διαμόρφωση του παγκρέατος, θα πρέπει λίγο να έχω στο νου μου ότι θα το δω διατεταμένο τον παγκρεατικό πόρο, γιατί έχει βρει χώρο παγκρεατικός πόρος, όχι γιατί υπάρχει υποκείμενη παθολογία. Διάταση. Διάταση του παγκρεατικού πόρου. Εδώ έχουμε και τη διάταση και του χοληδόχου πόρου. Μεγάλη βλάβη στην κεφαλή του παγκρέατος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στην MRCP αντίστοιχα. Ο παγκρεατικός πόρος είναι διατεταμένος. Έχουν αρχίσει να διατείνονται οι μικροί εκφορητικοί πόροι. Ο χοληδόχος πόρος είναι διατεταμένος. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Έχω ένα stop στην κεφαλή. Βλέπω το δωδεκαδάκτυλο, το οποίο είναι μακριά. Επομένως, δεν έχω στόπ στο δωδεκαδάκτυλο, δηλαδή στο φήμα του Φάτερ. Είμαι πιο προς την ενδοπανκρεατική μοίρα του χοληδόχου πόρου. Άρα, περιμένω να δω ένα στόπ στην περιοχή της κεφαλής του παγκρέατος. Με το IPMN έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι τριών τύπων. Είναι του κύριος παγκρεατικού πόρου, είναι τα side branch και είναι και το mixed type. Μια βασική ερώτηση την οποία θα πρέπει να απαντά η MRCP όταν υποψιαζόμαστε ή όταν βλέπουμε κυστική βλάβη. Έχω μια κυστική βλάβη. Καλή ώρα, εδώ. Έχω μια κυστική βλάβη. Έχω να απαντήσω αρχικά σε ένα βασικό ερώτημα. Έχω MRCP. Αν έχω MRCP, ψάχνω για ένα πράγμα. Εάν έχει επικοινωνία με τους εκφορητικούς, μικρούς εκφορητικούς πόρους και τον παγκρεατικό πόρο. Εάν έχει επικοινωνία, βγάζω όλα τα υπόλοιπα κυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος απ' έξω και μένω στο IPMN. Κρατάω το IPMN. Εδώ
των εκφορετικών πόρων. Εδώ πάλι μου κάνει λίγο η ανάλυση μου, δεν είναι καλή, ενώ στη μικρότερη είναι καλύτερη. Πάλι έχω διπλό. Έχω δηλαδή και στην ουρά, που εδώ στην ουρά κακά τα ψέματα. Άμα το δούμε είτε στη ΣΥΤΗ ή ακόμα και στις ΤΑΒΔΟ ή ακολουθίες, το πρώτο το οποίο θα ρωτήσουμε είναι τι ηλικία έχει, μήπως είναι μικροκυστικό, μήπως αν έχει όμως επικοινωνία με τον παγκρεατικό πόρο, όλα τα υπόλοιπα τα ξεχνάω. Αντίστοιχα, έχω και κυστικές διατάσεις στην περιοχή της αγκιστροειδούς απόφυσης, οι οποίες επίσης επικοινωνούν με τον παγκρεατικό πόρο. Επομένως, καταλήγω ότι πρόκειται για ένα IPMN. Με όλα τα στοιχεία που θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στο IPMN του main duct του κύριου παγκρεατικού πόρου, δηλαδή εκείνα τα σημεία τα οποία θα μας οδηγήσουν στο αν αναπτύσσεται νέο πλασμα ή όχι. Η στένωση, εδώ δεν έχουμε συχνά, είναι δύσκολη η λύπη. Η στένωση όμως μπορεί να οφείλεται σε βλάβες του παγκρεατικού παρενχύματος και όχι αδενοσιαίοι, όπως είναι ψευδοκύστης. Ή αυτό που είπαμε και θα πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο νου μας, οι ιατρογενείς στενώσεις. Γιατί όπως είπαμε, μια ιατρογενή στένωση η οποία θα κάνει ίνωση έχει πολλές πιθανότητες να τη δούμε να ανοίγει. Έχουμε πάντοτε τέτοιες πιθανότητες. Θα δούμε ότι δεν έχουμε πάντοτε τέτοιες δυνατότητες. Και αν έρθουμε στην κομολογιοειδή διαμόρφωση του παγκρεατικού πόρου, η οποία κομολογιοειδή διαμόρφωση του παγκρεατικού πόρου, πάλι έχουμε κουραστεί να το λέμε, είναι αποτέλεσμα χρόνιας παγκρεατίτιδας. Και οφείλεται στο γεγονός ότι έχω μια μακροχρόνια φλεγμονή στο παγκρεατικό παρένχυμα, έχω ανάπτυξη ίνωση στο πάγκρεας, οπότε έχω στενώσει τμήματα του παγκρεατικού πόρου. Άλλα τραβιούνται, άλλα μένουν και διατείνονται. Συνοδεύεται συχνά από επασβεστώσεις του παγκρεατικού πόρου, τους λεγόμενους λίθους, και αυτή η εικόνα είναι πιο συχνή στην αλκοολική χρόνια παγκρεατίτιδα. Έχω δηλαδή στενεύει, μου τραβάει τους σπόρους. Ο χολιδόχος σπόρος είναι φυσιολογικός. Στα ελλείμματα πάλι θα αναφερθώ, στη λιθίαση αλλά και στην κυστική ίνωση. Δεν βλέπουμε συχνά παιδιά με κυστική ίνωση. Με πάγκρεας, τουλάχιστον εμείς επάνω στο δικό μας το νοσοκομείο, στο Παπαγεωργείου, για να δούμε τη βλένη η οποία έρχεται και κάθεται μέσα στον παγκρεατικό πόρο. Και ξαναερχόμαστε στις συγγενείς ανομαλίες και στις παραλλαγές του παγκρεατικού πόρου. Εδώ οι συγγενείς ανομαλίες και οι παραλλαγές έχουν, θα λέγαμε, περισσότερο εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα και περισσότερο χαρακτήρα στο να αιτιολογήσουν κάποιες παθολογίες του ίδιου του παγκρεατικού παρενχύματος. Πάντοτε ο παγκρεατικός πόρος δεν καταλήγει με τον ίδιο τρόπο στο φήμα του Φάτερ. Μπορεί να κάνει loop διαμορφώσεις. Έχει θεωρηθεί ότι αυτές οι loop διαμορφώσεις μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα στην εκροή του παγκρεατικού υγρού και επομένως σε κάποιες περιπτώσεις να αποτελούν και αίτιο χρόνιας παγκρεατίτιδας, το ότι δεν παροχετεύεται σωστά. Και έχουμε βέβαια και τις δύο γνωστές συγγενείς ανομαλίες. Το pancreas division, στην οποία στον τύπο 1 έχουμε πλήρη αποτυχία της συνένωσης των δύο πόρων, οπότε ο κύριος παγκρεατικός πόρος έρχεται και εκβάλλει στο φήμα του Σαντορίνη. Ο τύπος 2, στον οποίο στην ουσία δεν έχουμε ραχαίο πόρο, και στον τύπο 3, όπου τύπα δεν έχουμε, όχι δεν έχουμε ραχαίο πόρο, δεν έχουμε κοιλιακό πόρο, συγγνώμη, και ο τύπος 3, που ναι μην ενώνονται, είναι όμως τόσο μικρός αυτός ο κλαδίσκος, ο οποίος σχεδόν δεν φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουν νόημα, έχει νόημα να το περιγράψουμε. Μην ξεχνάμε ότι το φήμα του Σαντορίνη είναι πολύ πιο μικρό. Δεν έχει όλο αυτό το σφιχτηριακό μηχανισμό που έχει η περιοχή του Φάτερ με το σφιχτήρα του Όντου. Επομένως και πάλι όλο αυτό μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για να δημιουργηθούν, να εμφανιστεί μια χρόνια παγκρεατίτιδα, ένα ζόρισμα δηλαδή στην εκβόλαιο των παγκρεατικών υγρών. Άλλη εξαιρετική παραλλαγή, την οποία δεν τη βλέπουμε τόσο συχνά σαν το pancreas division, κάνω μια παρένθεση εδώ. Το pancreas division, όταν το βλέπουμε στην MRCP, ακόμη και στις στάδιο 2 ακολουθίες, δεν είναι άσχημο να το περιγράφουμε, δεν είναι άσχημο να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός ή ακόμη και ο ίδιος ο εξεταζόμενος ότι υπάρχει μια παραλλαγή στους παγκρεατικούς πόρους. Δεν είναι τόσο τραγικό. Το δακτυλιοειδές pancreas δεν το συναντάμε τόσο συχνά. Εδώ έχουμε, θα λέγαμε, ότι αγκαλιάζεται το ίδιο το pancreas, το 12-δάκτυλο. Και θα δούμε στη μαγνητική. Να είναι MRCP, θα δούμε τον ίδιο τον πόρο να το αγκαλιάζει. Πάλι αποτελεί υπόβαθρο για ανάπτυξη χρόνου παγκρεατίτιδα. Μιλήσαμε για το σφιχτήρα του Όντι. Ο σφιχτήρα του Όντι είναι ένα εξαιρετικό σημείο, το οποίο όμω μα δημιουργεί πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ένα σημείο το οποίο συσπάται και διατείνεται. Είναι ένα σφιχτήρα.
Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας να την αντιμετωπίζουμε σαν μια πιο δυναμική εξέταση. Να μην αποφασίζουμε κατευθείαν ότι έχω ένα στόχο. Και στην περιοχή του σφιχτήρα του όντι, μάλλον στην περιοχή του φήματος του φάτερ, αυτό το οποίο αναπτύσσεται συχνά είναι η ίνωση. Γιατί αναπτύσσεται ίνωση, το λέμε πάρα πολύ συχνά στα πορίσματά μας, με τα φλεγμονώδης ίνωση. Γιατί ο εξεταζόμενος έχει κολλολίθους, έχουν περάσει κάποιοι κολλόλιθοι, έχουν αφήσει πίσω τους βρήματα ίνωσης. Γιατί έχει επαναλαμβανόμενο επεισόδιο παγκρατίτιδας. Γιατί μπήκε, έκανε μια ERCP κάποια στιγμή και ιατρογενός, δεν το έφτιαξε ο γιατρός, ιατρογενός όμως δημιουργήθηκε μια χρόνια μια ίνωση στην περιοχή. Έχουμε μια φλεγμονώδη κατάσταση, μια σκληρυντική χολαγγίτιδα. Πολύ πιο σπάνια συγγενή νόδη διαφραγμάτη. Όλα αυτά τι κάνουν, μας δημιουργούν ένα στόχο. Μας δημιουργούν ένα στόχο το οποίο όταν η ίνωση είναι βαριά δεν μπορούμε να φτάσουμε σε διάγνωση. Εδώ για παράδειγμα, όσο και αν περιμέναμε, δεν μας άνοιξε, έμενε πάντοτε κλεισμένο. Είπαμε λοιπόν ότι προφανώς υπάρχει ένα στόχο το οποίο ούτε στις υπόλοιπες ακολουθίες μπορέσαμε να το δούμε. Όταν όμως μπήκε ο γαστρεντερολόγος, μας είπε ήταν μόνο η νόδη συνδετικός ιστός. Τσίπησα, δεν βρήκα κάτι άλλο, πέρασα, έγραψε. Επομένως, βλέπουμε, δεν μπορούμε πάντοτε να φτάσουμε στη διάγνωση. Μπορεί να χρειαστούμε ένα βήμα παραπάνω. Έχει νεοπλάσματα το φύμα του Φάτερ. Έχει νεοπλάσματα η περιοχή. Είμαστε στο 12 δάκτυλο. Φυσικά και έχει νεοπλάσματα. Εκτός από το αδενοκαρκίνο που κάνει αυτό το που λέμε πάντοτε το double duct sign και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε τους δύο διτεταμένους πόρους, έχουμε και αδενώματα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα αδενώματα της λικής του Φάτερ, του φύματος του Φάτερ, γιατί μπορεί να τα βλέπουμε σαν ελλείμματα πλήρωσης και μέσα στο ίδιο το χοληφόρο δέντρο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει ακόμα και περαιτέρω διερεύνηση σε πολλές περιπτώσεις. Αν όχι με ERCP, εδώ ίσως είναι πιο βασικός ο υπέρηχος ο διεισοφάγιος, ο αίος, ενδοσκοπικός. Τελικά μας δίνει στοιχεία MRCP. Φυσικά και μας δίνει στοιχεία. Έχουμε μιλήσει και τόσα στοιχεία τα οποία μας δίνει. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε το εξής. Η MRCP, ακόμη και στις παραλλαγές, είναι τμήμα μιας ολοκληρωμένης εξέτασης. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο την MRCP. Ήρθε αυτή η ασθενής, είδαμε την MRCP. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε κυστικές βλάβες κατά μήκος του παγκρεατικού πόρου, οι οποίες επικοινωνούν με τον παγκρεατικό πόρο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πάρα πολύ όμορφα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι έχουμε free ένα IPMN των μικρών εκφορητικών πόρων. Η ασθενής μας όμως ήταν μεγάλη ηλικία. Στο πάνκρεας σχεδόν δεν υπήρχε. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε ένα πολύ ισχυρό ερωτηματικό, αν αυτό είναι όντως IPMN ή αν είναι αυτό που λέγαμε και παλιότερα, αν είναι site cyst, δηλαδή διατάσσεις των εκφορητικών πόρων, γιατί στην ουσία έχει βρει χώρο. Οι εκφορητικοί πόροι έχουν βρει χώρο για να αναπτυχθούν. Άρα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια εικόνα είναι σημαντική, δεν είναι ποτέ παθογνωμονική. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πάντα θα πρέπει να εκτιμήσουμε την MRCP σε συνδυασμό και με τα ευρήματα των λοιπόν ακολουθιών της μαγνητικής της άνω κοιλίας. Και φυσικά, κάτι το οποίο ποτέ δεν το ξεχνάμε, ότι θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε την κλινική και την εργαστηριακή εικόνα. Δεν ξέρω αν ήταν όλο αυτό πολύ μαζεμένο, αν ήταν πολύ compact που λέω εγώ σε κάποιες περιπτώσεις. Ελπίζω να σας τσίπησα λίγο την προσοχή στο πώς να προσεγγίζετε, στο πώς βλέπουμε τις διατάσεις, τι ψάχνουμε στις διατάσεις, τι παρατηρούμε, αν η διάταση είναι ομαλή, αν δεν είναι ομαλή, πού πάει το μυαλό μας βάσει της εικόνας την οποία έχουμε μπροστά μας. Ποτέ όμως δεν κρίνουμε από την εικόνα αυτή και μόνο. Και αυτό που θα ήθελα πέρα από την περιγραφή να μείνει, είναι να θυμάστε αυτές τις ανατομικές παραλλαγές. Φαίνονται πάρα πολύ απλές. Πολλές φορές τις βλέπουμε στην MRCP και λέμε τώρα εντάξει τι να γράφουμε τώρα, σάλτσες. Ναι, να γράφουμε σάλτσες. Να γράφουμε σάλτσες γιατί ένας ασθενής ο οποίος θα μπει αύριο μεθαύριο στο χειρουργείο είναι καλό να υπάρχει μια σωστή χαρτογράφηση για να μην οδηγηθεί ξανά στο χειρουργείο με μια πιο σοβαρή επιπλοκή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν έπρεπε να βρω μια λέξη, θα λεγόταν πολύ περιεκτήριο, διότι δώσατε όλο το φάσμα των πραγμάτων που πρέπει να ξέρουμε για την MRCP, από τα τεχνικά στοιχεία, από τις ανατομικές παραλλαγές που δώσατε έμφαση και δικαίως,
τις οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει υποχρεωτικά να τις κάνουμε. Δεν είναι σπάνιες περιπτώσεις που ο χειρουργός σε ένα χώρο που εκβάλλει χαμηλά, όπως μας τάδεξε ο κ. Κοϊάν, γίνεται τον απολυνώνει μαζί με τον, με τον κυστικό πόρο και τους δύο μαζί και καταλαβαίνετε. Φαίνει συχνά. Ξέρετε, οι τελικά μας τα λάθη των ακτινολόγων είναι πάντα στην βιτρίνα, έτσι, για τα λάθη που συμμετέχουν. Εγώ να ξέρω ότι είναι πρώτη φορά. Δεν τα μαθαίνει. Ξέρω ότι είναι συχνά. Επομένως, ναι, και ακόμα και απλές ανατομικές παραλλαγές, όπως πολύ σωστά είπατε, να έχει αναδειχθεί πάντρες. Ναι, γιατί αυτό θεωρείται, ακόμα βέβαια είναι ανοιχτή συζήτηση, αλλά θεωρείται ότι δημιουργεί προδιάθεση για πριν από την κατοικία ή δημιουργεί προδιάθεση για ταχύτερη διαδικασία εκφύλιση του πατέρας, για γενική εκφύλιση. Επομένως, είναι σημαντικές. Μας είπατε τις βασικές παθολογίες και μας δώσατε και τα tips που χρειάζονται. Επομένως, και λογίστε νομίζω πλήρως το τίτλο της, γιατί είπατε στην καθημερινή κλινική πράξη. Και νομίζω μας τα είπατε όλα. Δεν βλέπω κάτι που δεν μας λέει. Και φυσικά όλα αυτά με ένα παρασυντικό και διδακτικό τρόπο, διότι υπάρχει αυτή η ψηφική ικανότητα μετάδοσης με απλό τρόπο πυκνή πληροφορία. Έτσι, αυτό είναι αρετή πάντα του μιλητή. Μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια παρατήρηση, κάποια προσθήκη, ευχαρίστως να την συζητήσουμε. Είτε από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν, που αν κάνουν αμυνίων τον εαυτό τους, είτε από τους συναδέλφους που εμείς τον τελώ. Και προς το παρόν δεν υπάρχει. Ας έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα περιστατικά. Ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ράφη, που βρίσκεται μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Σαν εξειδικευόμενος του Τροσκομείου του Γεωργίου, έχει την ευκαιρία να γνωρίζει και να μας πει η ίδια μας συνομιλήτρια. Επομένως, θα μας δείξει περιστατικά που νομίζω θα μας βοηθήσουν να θυμηθούμε, όχι να θυμηθούμε, να εμπεδώσουμε καλύτερα κάποια από τα πολλά που μας είπε η κυρία Κοπεάν. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την κυρία Κοπεάν που με έδωσε αυτή την ευκαιρία. Θα δείξω κάποια περιστατικά MRCP από το νοσοκομείο μας. Ξεκινάω με το πρώτο περιστατικό που είναι από τα επίγοντα. Γυναίκα 87 ετών προσέρχεται με μπύρετο ρίγος και ένα επεισόδιο εμέτου. Από την κλινική εξέταση, κυλάτισαν μαλακή ευπίεση με μια υπευαισία στο επιγάστρο και στο αριστερό υποχόνδριο. Η σημείο Μέρφη ήταν αρνητικό. Είχε ιστορικό χολοκυστεκτομή. Και εργαστηριακά είδαμε μια διαταραχή των εμπατικών ενζήμων και των αποφρακτικών και τη κολοϊδρύνη και αυξημένου δείκτε φλεγμονή. Λόγω του ιστορικού τη εξεταζόμενη, προχώρησαμε κατευθείαν σε ένα χρωμό MRI-MRCP. Οπότε προχωράμε να δούμε εικόνα σε MRCP, όπου βλέπουμε διαταμένο το κοινό χολοδόχο πόρο μέχρι το τελικό του τμήμα και τα ενδοϊπατικά χολαγγεία. Εδώ στο τελικό του τμήμα βλέπουμε ένα έλλειμμα πλήρως, όπως είπαμε και προηγουμένως, με ομαλό σχήμα χαμηλού σχήματος στην MRCP που οφείλεται σε λίθο. Άρα οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν σαν χολοδοχοληθείες με συμπτώματα κολλικού των χοληφόρων συντηρητικά, με ενυδάτωση και εντοφλή διαγωγή. Επομένως, η MRCP μας κάλυψε σχετικά με το αίτιο του πόνου της. Στο δεύτερο περιστατικό είναι ένα γνωστό περιστατικό με χολοδοχοληθείες που παρακολουθείται στα εξωτερικά μας ιατρία. Προχωράμε κατευθείαν σε εικόνες σε MRCP. Εδώ βλέπουμε τη χολοδόχο κίστη με λίθος στον πυθμένα της, στον αφιένα της, συγγνώμη. Και επίσης αναγνωρίζουμε το διαταμένο χολοδόχο πόρο και τα ενδοεπατικά χολαγγεία με αντίστοιχα στρογγυλού σχήματος έλλειμμα πλήρωσης που φαίνεται αρκετά ξεκάθαρα από το στρογγυλό πιο κοντά, που αντιστοιχεί σε λίθο και προκαλεί διάθεση υπερκείμενα των χοληφόρων, ενώ περιφερικότερα δεν είναι διαταμένα, δεν υπάρχει αίτιο για απόφραξη. Προχωράμε στο επόμενο περιστατικό. Πάλι από τα επίγοντα, γυναίκα 72 ετών προσέρχεται με εκτερική χρειά δέρματος, άλογος δεξιού υποχονδρίου, ανορεξία, καταβολή δυνάμεων και διαρροϊκές κενώσεις. Έχει ιστορικό εστερεκτομής, κολικοδεκτομής και είναι καπνίστρα από 30 ετίας. Εργαστηριακά βλέπουμε αναβασμένα τα αποφρακτικά ένζημα και τη χολοερυθρίνη και αναβασμένα στους καρκινικούς δείκτες CA και CA19-9. Οπότε στα πλαίσια του επιγόνους ελέγχθηκε αρχικά με περιχογράφημα άνω κοιλίας, όπου βλέπουμε εικόνες, θετικές εικόνες υπερήχου. Εδώ είναι χολοδόχος κίστη με περιμένη εκτύχωμα και λίθο μέσα στον αυλό της. Έχει μια υπερεμία στο τείχωμα. Διαδεταμένο βλέπουμε και το χολοδόχο πόρο και τα εντοηματικά χολαγγεία είναι επίσης διαδεταμένα. Επειδή παρατηρήσαμε μια απότομη διακοπή στην περιοχή της συμβολής των υπατικών πόρων, μας φάνηκε ιδιαίτερα για το υπέρχο, δεν αναγνωριζόταν μια αισθητική βλάβη. Οπότε προχωρήσαμε σε έλεγχο με τριφασική σιτή ύπατος. Στην αρτηριακή φάση
Αρχικά βλέπουμε κάποιες κυστικές αλλοιώσεις στο ύπαρ. Εδώ αναγνωρίζουμε τα δεδομένα αντιβατικά χολαγγεία. Αν προχωρήσουμε παρακάτω, αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε στο τμήμα 4 μια υπόπτυχνη βλάβη, χωρίς να εμφανίζεται τώρα στην ερπηριακή φάση ιδιαίτερο εμπλουτισμό. Αν προχωρήσουμε και στην πιλέα, πιο καλά αναγνωρίζονται κυστικές βλάβες στο ύπαρ. Βλέπουμε και τα δεδομένα αντιβατικά χολαγγεία. Και εδώ βλέπουμε τη βλάβη να εμφανίζει περιφερικό εμπλουτισμό και εσωτερικά υπόπτυχνα στοιχεία και κάποια πιο συμπαγή που εμπλουτίζονται γενικά. Αμυλότερες εικόνες θα αναγνωρίσουμε και εδώ είναι ο χολιδόχος σπόρος που είναι διαταμένος, εδώ είναι ο χολιδόχος πίστη με τους λίθους και το παχυμένο τείχο, όπως είδαμε και στον υπέρηχο. Λόγω αυτών των ευρημάτων ήταν αρκετά έντονο για χολαγγείο καρκίνωμα, βέβαια δεν προκαλεί έλξη της κάποιας πυρήκοντας, οπότε θα μπορούσε να είναι και ένα SH χολιδόχο κίστης. Οπότε προχωρήσαμε σε περαιτέρω διερεύνηση με MRI MRCP. Αυτές είναι οι εικόνες MRCP όπου βλέπουμε το χολιδόχο κίστη όπως είδαμε και προηγουμένως με το λίθο, ο κυστικός σπόρος δεδεταμένος, δεδομένος και ο κοινός χολιδόχος σπόρος και τα εντοϊπατικά χολαγγεία και μας δίνει μια υποψία απότομης διακοπής εδώ στη συμβολή των υπατικών πόρων για να διερευνήσουμε περισσότερο, βλέπουμε και τις υπόλοιπες ευολουθίες του μαγνήτη. Προχωράω κατευθείαν στι εικόνε του αθένα και γραφικό και καταστολή του λίπους. Εδώ βλέπουμε τι κυστικέ βλάβε που είδαμε και προηγουμένω. Τα εντεταμένα χολαγγεία χαμηλού συνόδου στο αθένα. Και εδώ αναγνωρίζουμε τη βλάβη όπω και στο αναξιωμικό στο τμήμα 4α με περιφερειακό εμπλουτισμό. Περιοχέ χαμηλού συνόδου στο αθένα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσουν σε νεκρωτικά στοιχεία. Η βλάβη αυτή ήταν σε πολύ στενή επαφή με τον αριστερό υπατικό πόρο, χωρί όμω να τον δείχνει, και πολύ κοντά γενικότερα στη συμβολή των ενδιαφατικών κολλαγίων. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο από τις εικόνες MRCP, όπου στα τελικά πολυφόρα βλέπουμε κάποιες κυστικές διατάσεις που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε διαμαρτία καρολή, όπως είπε η κυρία Προϊόν, στο θεωρητικό κομμάτι που είναι ουσιαστικά οι κύστης των τελικών χολιδόχων ενδιαφατικών πολυφόρων τύπου 5, κυστικές διατάσεις, οι οποίες τις επιβεβαιώνουμε καλύτερα με την MRCP, γιατί δεν μπορεί να μας βοηθήσει μια ταφένα που έχει μια ταφδίου και όταν υπάρχει υπομνημονία με τα ενδοηπατικά χολαγγεία. Επομένως, εδώ μας δίνει αρκετά αυτή την εικόνα, σε αυτά τα τελικά τμήματα. Συνέχεια, στον ασθενή διενεργήθηκε αρχικά βιοψία της βλάβης του ύπαρ, η οποία ιστολογική έδειξε ότι είναι αδενοκαρκίνωμα των πολυφόρων. Επομένως, έως μη εξαιρέσιμο φόβο, διενεργήθηκε κατευθείαν διαδρομική διαπατική τοποθέτηση στέντ παρηγορητικά. Εδώ βλέπουμε εικόνα MRCP μετά την τοποθέτηση του στέντ, το οποίο το βλέπουμε χαμηλού σήματος, διατρέχει τον κοινό χολιδόχο πόρο μέχρι το δεκαδάκτυλο. Εδώ αντίστοιχα τα αυτή η εικόνα στη Στεφανία, λόγω της υφής του στέντ, που είναι μεταλλικό δηλαδή, γι' αυτό το βλέπουμε με χαμηλό σήμα στις ταχυδιοκολουθίες. Και καταλήγει εδώ στο δεκαδάκτυλο στο φήμα του Φάτερ. Προχωράμε στο επόμενο περιστατικό. Γυναίκα 70 ετών διακομίζεται από επαρχιακό νοσοκομείο λόγω αποφρακτικού κτέρου και διαίρεση ουδετεροπαινίας. Έχει ιστορικό φωλική φωλοπιστεκτομής, το οποίο και εμάς μας έκανε εντύπωση όταν μας το αναφέρανε, γιατί δεν μας έχει τύχει στο νοσοκομείο μας τέτοια περίπτωση φωλική φωλοπιστεκτομής και πιστέψαμε ότι μάλλον κατά τη διάρκεια του χειρουργείου κάποιο περιφερειακό κολόγμα της κολδόχης της παρέμεινε χωρίς να εξαιρεθεί. Γυναίκα από τον εργαστηριακό έλεγχο είχε αυξημένο φρεκτικά ένζημα και αυξημένου καρκινικού δείκτε. Έφερε αισθητή από το επαρχιακό νοσοκομείο που αναγνωριζόταν η διάθεση των ενδοηπατικών φυλακίων, χωρίς όμως να έχει βρεθεί κάποιο φρεκτικό αίτιο. Επομένως, προχώρησαμε κατευθείαν σε διερεύνηση με MRI MRCP. Στι εικόνε MRCP βλέπουμε μεγάλη διάθεση στα ενδοηπατικά φυλακία, με απότομη διακοπή του στην περιοχή τη συμβολή των ενδοηπατικών πόρων. Εδώ είναι ο κοινό χολιδόχο πόρο που εμφανίζει μια υπερδιάταση. Εδώ, αυτή την περιοχή θεωρήσαμε ότι είναι το κολόγμα προφανώς κολιδόχου κύστης που θα το αποσαφηνίσουμε και μετά στις εικόνες ταφένα. Οπότε προχωράμε να διερευνήσουμε το αίτιο της διακοπής των κολυφόρων. Κατευθείαν στις εικόνες ταφένα με σκιαγραφικό. Βλέπουμε τα δεδομένα ενδοηπατικά χολαγγεία. Και εδώ κυρίως του αριστερού λόγου. Εδώ στην περιοχή που ενώνονται οι δύο υπατικοί πόροι, αρχίζουμε και αναγνωρίζουμε μια γόμορφη εξεργασία που εμφανίζει έναν ύπο πλουτισμό και θα αναγνωρίσουμε καλύτερα στις εικόνες σε στεφανιαίο επίπεδο. Όπου εδώ αρχίζουμε ήδη να γνωρίζουμε λογωτές αλλοιώσεις με περιφερικό εμπλουτισμό.
οι οποίες φαίνεται να διηθούν και τη συμβολή των υπατικών πόρων, όπως είδαμε πριν τις εγκάρσεις πόρνες, και επεκτείνονται μέχρι αυτό το τμήμα. Ενώ αν προχωρήσουμε περισσότερο, βλέπουμε ότι εδώ αυτό χαμηλού σήματος βλάβη, η οποία φανταστήκαμε ότι αποτελεί το περιφερειακό κολόμερο της πολυδόπτης, το οποίο βέβαια ήταν σχετικά απομακρυσμένο σε σχέση με την υπόλοιπη βλάβη στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως, αυτό θεωρήθηκε ένα οικολογικό της πύλης του ύπατος. Προχωράμε στο επόμενο περιστατικό. Από τα επίγοντα, άνδρα 77 ετών με υπεραστραλγία, αντωνοπνισμό ίκτερο και αποχρωματισμό κοπράνο. Έχει στο επίπεδο φωλική αστέρα και χρόνια καπνιστή από δεκαετία. Εργαστηριακά έχουμε αυξημένο βαφρακτικά ένζημα και είπε αυξημένου καρκινικού δείκτε. Ο ασθενή έχει ήδη MRI, εφόσον παρακολουθείται στο εξωτερικό επίπεδο, όπου υπάρχει εξεργασία στην πύλη του ύποντο με διάδοση των εντυπωσιακών φωλογίων, η οποία έχει αποδοθεί σε χολοκαρκινόμα τη πύλη, δηλαδή σε κλάτσκι. Οπότε στο νοσοκομείο ήρθε για να διενεργηθεί η διαδερμική τοποθέτηση στέντ. Εδώ βλέπουμε εικόνες πριν από την τοποθέτηση του στέντ, όπου αναγνωρίζουμε τα διεταμένα χολαγγεία για να απότομη διακοπή στην περιοχή τη πύλη του ύπατο. Εδώ είναι η εικόνα μετά την τοποθέτηση του στέντ, που διατρέχει όλο το κοινό χολιδοχοπόρο μέχρι το δεκαδάκτυλο. Και αναγνωρίζουμε ότι πλέον υπάρχει μια αποσυμφόρηση στην περιοχή τη πύλη, εφόσον παρακολουθείται καλύτερα εκπολή μετά την τοποθέτηση του στέντ. Εδώ είναι πολύ αποσυμφίστη. Και εδώ είναι εικόνε από MRCP, όπου βλέπουμε στην προηγουμένη περίπτωση με υψηλό σήμα το stent λόγω του υγρικού περιεχομένου που έχει μέσα στον αυλό του, το οποίο καταλήγει επίση στο 12 δάκτυλο. Πάμε στο επόμενο περιστατικό, που είναι από τα εξωτερικά έτρια του νοσοκομείου μα. Προχωράμε σε εικόνε MRCP. Αυτή είναι μια γυναίκα η οποία έχει γνωστό ιστορικό πρωτοβουθού κληρονομική κολαγγίκτα και παρακολουθείται με τακτικού επανελέγχου. Όπω βλέπουμε εδώ, στον αριστερό υπατικό πόρο, αναγνωρίζουμε μια κομβολογική διαμόρφωση του αριστερού υπατικού πόρου και στον δεξιό πρόσθιο υπατικό πόρο. Ενώ αισθητικά παρατηρούμε και διάταση σε τμήματα για το κλάδου του δεξιού υπατικού πόρου, το τμήμα 5 και το τμήμα 8, που είναι χαρακτηριστικά ευρήματα τη πρωτοβουθού κληρονομική κολαγγίκτα. Ειδικότερα η κομβολογική διαμόρφωση των υπατικών πολυπόρων. Προχωράμε στο επόμενο περιστατικό. Άνδρας 55 ετών προσέρχεται με εκτερική χρειά δέρματος, απώλεια όρεξης, κόπωση και αδυναμία και ιστορικό κατάχρηση αλκοόλ. Εργαστηριακά αναβασμένα βουφρακτικά ένζημα χολερυθρίνη και υπεραβασμένα τα υπατικά. Διενεργήθηκε υπερχογράφημα στα επίγοντα που φάνηκε διαταμένη χολιδόχρηση κίστη με παρουσία λάσπης και χωρί όμω διάταση των εντοπιστικών χολαγγείων. Οπότε προχωρήσαμε σε έλεγχο με MRI-MRCP, όπου αρχικά σε εικόνε MRCP βλέπουμε. Αρχικά από αφήνει, συγγνώμη. Αρχικά παρατηρούμε μια παραλλαγή στα χοληφόρα, όπου ο πρόσθετος δεξιός κλάδος του υπατικού πόρου καταλήγει στον αριστερό υπατικό. Ο κοινό κλειδό σπόρο έχει φυσιολογικό εύρο πολύ υπεδεταμένο, θα έλεγα, και εδώ είναι πολύ τόπο κίστη. Προχωράμε τι εικόνε TAF2, όπου βλέπουμε χολιδόχο κίστη και επιβεβαιώνουμε το περιεχόμενο τη χολική λάσπη στον πυθμένα τη χαμηλό σήμα στην TAF2. Και σε εικόνε TAF1, αρχικά παρατηρούμε τον εμπλουτισμό του τείχημα και την πάχυνση τη χολιδόχου κίστη. Και εδώ αν παρατηρήσουμε, έχουμε έναν υπερπολιτισμό στο τείχημα του κοινού πολιτικού πόρου. Ο συγκεκριμένο ασθενή λόγω τη κατάχρηση αλκοόλ και λόγω τη επιδήμωξη που ανακαλύφθηκε αργότερα, αντιμετωπίστηκε σαν αλκοολική υπατήτητα ή στα πλαίσια επιδήμωξη και χολοκυστήτητα. Το επόμενο περιστατικό. Από τα εξωτερικά η αιτρία μας παραπέμπεται με σιτή, όπου βρέθηκαν κυστικές βλάβες στην περιοχή της κεφαλής του πανκρέατος. Ξεκινάμε με εικόνες TAF2 για να επιβεβαιώσουμε το έβρεμα. Όπως βλέπουμε εδώ στην περιοχή της κεφαλής και σε μέρος του σώματος αναγνωρίζουμε κάποιες κυστικές βλάβες. Επομένως, θα προχωρήσουμε σε εικόνες MRCP για να αναδείξουμε βασικά αν αυτές οι βλάβες υπηρετούν τον πανκρεατικό χώρο. Και όπως βλέπουμε εδώ, οι βλάβες αυτές είναι σε επαφή με τον κύριο παγκρεατικό πόρο, επομένως αποδόθηκε σε ένα IPMN brand style. Το επόμενο περιστατικό.
άνδρες έχουν δένωση οτών, προσέρχεται με συμπτωματολογία νόδων αποφρακτικού υφέρου, χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα από την κλινική εξέταση. Έχει ιστορικό κατανάλωση αλκοόλ και είναι πρώην καπνιστή από 15 ετία. Εργαστηριακά έχουμε αυξημένα αποφρακτικά ένζημα χωρίς ανεβασμένου αποφρακτικού δείκτε. Οπότε στα πλαίσια του ελέγχου δημιουργήθηκε MRI MRCP, όπου βλέπουμε, παρατηρούμε χαρακτηριστικά, καταρχάς βλέπουμε μια παραλλαγή των πολυφόρων, που τραφιορκέσουν όπως μας είπε η κυρία Παπαϊωάννου, όπου η δεξί κλάδι, ο πρόσωπος του πίσω μαζί με τον αριστερό καταλήγουν μαζί στον κοινό χώρο. Εδώ βλέπουμε πολύ διαταμένο τον κοινό χολητό χώρο και μέρος του παγκρατικού χώρου, με μια απότομη διακοπή στην περιοχή του ηφαίματος, που είναι λένε για εξεργασία στον πύργο του θέματος του Πάτερ. Όπως κάπως αχνά βλέπουμε εδώ πέρα, υπάρχει ένα μέρος του παγκρατικού χώρου που έχει φυσιολογικό εύρος. Επομένως, με βάση όλα αυτά τα ευρήματα, συνειδητοποιήσαμε ότι πρόκειται για μια παραλλαγή των παγκρατικών πόρων. Οι πάγκρες διβίζουν, ο πρώτος τύπος, όπου ο κύριος παγκρατικός πόρος που παρχιτεύει την ουρά και το σώμα του παγκρέατος καταλήγει στο συνελάσσιμο δεδοκρατική φυλή, ενώ ο υπουργός παγκρατικός πόρος είναι αυτός που μαζί με τον κοινό χολικό πόρο καταλήγουν στο φύμα του Πάτερ, όπου προφανώς υπάρχει κάποια εξεργασία που προκαλεί μόνο διάταση του υπουργού. Οπότε προχωράμε σε εικόνες, τα δύο αρχικά, όπου και εδώ φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά τον double duct sign με τον κοινό χολιδόχο και τον παγκρατικό ρεταμένο, σε εδώ σε αυτό το σημείο. Η εικόνα στα δύο σε εγκάρσιο επίπεδο. Εδώ είναι με υψηλό σήμα κοινό χολιδόχο πόρο, παρακολουθώντα την πορεία του μέχρι το θύμα. Το προσπέρασα, αλλά είχε μια χαμηλού σήματο βλάβη στην περιοχή του θύματο που εντούμε καλύτερα στι εικόνε και γραφικό. Αυτό είναι ο κοινό χολιδόχο πόρο, τον ακολουθούμε καθώ κατεβαίνει. Οπότε βλέπουμε μια εμπολιζόμενη εξεργασία στην περιοχή του κύματος. Οπότε προχωρήσαμε σε εντοσκοπικό έλεγχο και λήψη βιοψίας. Γι' αυτό βρέθηκε ότι είναι ένα αδενοκαρκίνωμα του φύματος του Φάρκερ. Θα αποκαλεί αυτή τη χαρακτηριστική διάταση και του κοινού χολιδόχου πόρου και του παγκρατικού πόρου με το double duct sign. Το επόμενο περιστατικό είναι από τα εξωτερικά αιτρία επίση που έχει ιστορικό χρόνο τη παγκρατήτηδα και παρακολουθείται τακτικά. Στατικέ εικόνε σε MRCP. Βλέπουμε δεδομένο τον παγκρατικό πόρο με παρουσία λίθων του, τα ελλείμματα πλήρω όπω είπαμε και προηγουμένω. Πολυδόχο σκίστηκε στι προσπόρου, δεν έχουμε κάποιε διατάσει στο υπόλοιπο προσπόρο δέντρο. Επομένω, αποδόθηκε στα πλαίσια χρόνια παγκρατήτηδα και η διάθεση και η λίθη. Και εικόνα στα δύο στο εγκάρσιο επίπεδο. Αρχικά βλέπουμε στον δαθροσκηνικό σύνδεσμο μια γκάμα του μοτσουβλάδη εικόνα στα δύο. Προχωρώντα παρακάτω, βλέπουμε στον πρόσωπο αρνηστικό χώρο δεξιά υψηλού σήματο φυσικού, δηλαδή τύπου βλάβη, και επίση και στην περιοχή τη κεφαλή του παγκρέατο. Ουσιαστικά πρόκειται για ψευδοκίνηση τη έδαφο χρόνια του παγκρεατήτητα και η βλάβη στον υπατοβασικό δαθροσκηνικό σύνδεσμο διάμεσου σήματο οφείλεται κυρίω σε μοριακά στοιχεία που μπορεί να εμφανίζουν ψευδοκίστε. Και τελευταίο περιστατικό από τα επίγοντα, άνδρα 48 ετών με κοιλιακό άλλο ναυτή ανορεξία και υπέρχορση ούρων. Από το ιστορικό του υπάρχουν ήδη δύο επεισόδια αλκοολική παγκρατήτητα του παρελθόν και εργαστηριακά έχει ανεβασμένο φρακτικά ένζημα, βέβαια χολιορθήνη του φυσιολογική και πολύ ανεβασμένη αμυλάση ούρου. Αρχικά με τι θιάνοκοιλίε που διενεργήθηκαν στα πλαίσια επιγόντων αναγνωρίζουμε αυτή τη βλάβη του επεριοπή έχει ακολουθήσει σε μαγείο, μετά γνωστό αυτό. Βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε μια διόγκωση στην περιοχή τη κεφαλή του παγκρέατο με κάποιε στιχτέ ασβεστώσει. Αυτό είναι ο παγκρατικό πόρο, επίση είναι υπηρετεταμένο. Και εδώ αναγνωρίζουμε επίση τι ασβεστώσει που επεκτείνονται και στην επιστολή διαπόρθηση. Αρχικά αυτό αγγίζει την υποψία για χρόνια παγκρατήτητα. Βέβαια, συστήσαμε περαιτέρω έλεγχο με MRI MRCP. Ακολουθούν εικόνε σε MRCP. Βλέπουμε εδώ είναι ο παγκρατικό πόρο με την κομβολογιδίδα η διάταση. Εδώ είναι ο κοινό χολιδόχο πόρο. Και εδώ είναι που διακόπτεται στην περιοχή τη κεφαλή, όπου προηγουμένω τη βλέπουμε τη διόγκωση. Οπότε προχωρώντα σε εικόνε με σκιαγραφικό. Αυτό η βλάβη, όπω είπαμε, το αιμαγγείωμα. Προχωρώντα παρακάτω.
Διακρίναμε και τον πακριωτικό πόρο, είναι πλέον σκολιδόχος. Βλέπουμε ότι η βλάβη εμφανίζει ένα καθυστερημένο εμπολισμό, γιατί σε εικόνες με λιγότερο καθυστερημένες από αυτή δεν έχει τον ίδιο εμπολισμό. Επομένως, με αυτά τα χαρακτηριστικά, περισσότερο μας παραπέμπει σε στοιχεία ίνωση στα πλαίσια χρόνου παγκρατήτηδα παρά σε κάποια ανάπτυξη νεοπλασία. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τακτική επανέλεγχη λόγω τη υψηλή πιθανότητα για ανάπτυξη κακοήθεια σε ασθενεί με χρόνια παγκρατήτηδα, γιατί ακόμα και μια βιοψία μπορεί να φέρει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, άμα δεν έχουν ληφθεί στο τεμάχια από την περιοχή που μπορεί να έχει αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Πολύ χορταστικό, έτσι, γιατί ήταν περιστατικά. Ήταν περιστατικά όντω τη καθημερινή μου εξήγηση. Ήταν σε βρήκη, ήταν αυτά που συναντάμε καθημερινά και προβληματίζουν, δεν είναι πάντα εύκολα και δεν ήταν κανένα από αυτά εξειδικευμένα. Νομίζω στον καθένα θα τύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Θα με επανέλθω. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, είτε από του συναδέλφου που είναι μακριά. Υπάρχουν συγχαρητήρια. Πολύ καλά, καλοδεχούμενο. Και τι δικαιολογημένα. Να κάνω εγώ ένα σχόλιο σε κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε και θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Πριν από 10 χρόνια το κομμάτι του IPMN ήταν πολύ πίσω στο μυαλό μας. Δεν το είχαμε τόσο καθημερινό. Είναι άλλο ένα κομμάτι, όπως έχουμε τους ενδοπορικούς βλενώδεις όγκους του παγκρέατος, έτσι έχουμε και τον χοληφόρο. Θα πρέπει και αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Και είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε στο θεωρητικό μου το κομμάτι, ότι αυτή η κομμολογιοειδής διαμόρφωση πάντοτε να το σκεφτούμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι ναι, μεν το ύπαρ δεν είναι τόσο προσβάσιμο όπως είναι το πάνκρεας, αλλά την επόμενη δεκαετία πάρα πολλές από τις απεικονίσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή θα εξελιχθούν με αυτόν τον όρο. Πράγματι, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Πολύ πιο σπάνιο. Και μας είπατε με πολύ πληρότητα ποια είναι η εμβασική στην καθημερινή κλινική πράξη, αλλά έξω από την καθημερινή κλινική πράξη, η μέθοδος μπορεί να προσφέρει και λειτουργικές πληροφορίες. Ήδη μας κάνατε μια αναφορά για τις ακρετίνες. Είναι μια ουσία που δεν έχει πρακτικά παρενέργειες, μόνο που είναι δυσέβαλη. Αλλά είναι εντυπωσιακή εάν τη χρησιμοποιήσει κανείς. Είναι εντυπωσιακό για τις λειτουργικές πληροφορίες που δίνει στο πάνκρεας. Αλλά για να την φέρετε στην Ελλάδα, επειδή κάποια στιγμή είχα ένα τέτοιο ενδιαφέρον, δηλαδή είχα σωτερολόγη ένα τέτοιο ενδιαφέρον και προβλητικά του ερωτήματα έρχονται σε εμάς. Μπορείτε να παραγγείλετε αν ενδιαφέρονται οι δραστηριότητε μέσω του ΕΟΦ. Υπάρχει δηλαδή διαδικασία να προμηθευτεί ένα δημόσιο νοσοκομείο 60-70 δόσει, όσο θέλετε, μας περιπτώσει, με μια αιτιολόγηση, ότι θέλετε για την λειτουργία τη μελέτη στον χρόνο που χρειαστεί, τι δεν κτλ. Και γίνεται εισαγωγή και τι έχετε. Όντως δίνει πολύ καλή πληροφορία για το ποια είναι η θεραπευτική ανταπόκριση στη θεραπεία της χρόνιας παγκρατήτιδας, γιατί ελέγχει πολύ καλά και ποσοτικοποιεί την εξωκρινή μειώση παγκρατήτου, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν στενώσεις που δεν ξέρετε αν είναι τόσο οι νόδες και σκληρές που να διάρκεται επέμβαση ή με τη βοήθεια της ακρετίνης, καθώς προκαλεί μια τεχνητή διάταση λόγω υπερπαραγωγής υγρών της εξωγενής του σημείου του παγκρατήτου. Μπορεί να καταλάβετε ότι αυτή είναι μια μαλακή στένωση και ίσως δεν χρειάζεται επέμβαση. Και τώρα πια οι ενδοσκόποι επεμβαίνουν στον παγκρατικό πόρο. Κάνουν ενδοματικές πράξεις στον παγκρατικό πόρο. Και η σημασία να το γνωρίσουμε αυτό. Ασφαλώς και για τα χοληφόρα υπάρχει λειτουργική πληροφορία. Υπάρχουν πολλά σχεδιαστικά του μαγνήτη που δεν είναι βέβαια στην καθημερινή πράξη, γι' αυτό και δεν περιλαμβάνεται και στη θεματολογία. Αλλά υπάρχουν πολλά σχεδιαστικά του μαγνήτη που αποκρίνονται από τα χοληφόρα. Η χρόνια απέκριση έχουν σημασία για τη λειτουργικότητα του ύπατος. Παλιότερα υπήρχε μια εξέταση που μάλλον οι παρόντες δεν τη γνωρίζουν, λεγόταν Χάιντερ. Ήταν τη πυρηνική επιτήση, συνάδελφοι πυρηνικοί γιατροί, ήταν πάρα πολύ περήφανοι για την εξέταση, διότι έδινε τους χρόνους με τους οποίους διακινείται το σχεδιαγραφικό που χρησιμοποιούσαμε. Και έτσι δίναν λειτουργικές πληροφορίες για το ύπαρ εν το συνόλου. Αυτές οι πληροφορίες τώρα η Χάιντερ σχεδόν έχουν καταργηθεί. Αλλά αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται καλύτερα με σχεδιαστικά που αποκρίνονται από τα χοληφόρα, μετρώντας τους αντίστοιχους χρόνους. Θέλω να πω, υπάρχουν και πολλά πράγματα έξω από την καθημερινή κλινική πράξη που δείχνουν και πόσο δυνατό εργαλείο είναι ο μαγνήτης, που θα συνεχίσει η μαγνητομογραφία να εξελίσσεται, να δυναμώνει, να δίνει όλο και περισσότερες λειτουργικές πληροφορίες. Ίσως κάποια στιγμή οι νεότεροι να προλάβουν στο τέλος να είναι το μόνο μηχάνημα για όλους. Και να μην χρειαζόμαστε άλλο. Επομένως,
καθημερινότητα, αλλά να ξέρετε ότι έχουν και προοπτικές. Τελευταία ευκαιρία για ερωτήσεις, σχόλια ή παρατηρήσεις. Όχι, ήσασταν πολύ κατανοητοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας προσκαλέσω όλους την άλλη εβδομάδα. Ξέρετε ότι γίνεται το Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Φιλολογίας. Αυτό γίνεται να αλλάξει με το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Δηλαδή, μια χρονιά γίνεται, τις μονές χρονιές γίνεται το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, τις υγείας χρονιές γίνεται το Διαπανεπιστημιακό. Στη Θεσσαλονίκη είχε να γίνει, πρώτη έγινε πριν 14 χρόνια. Έτσι, γιατί εναλλάξει σε κάθε έδρο του Πανεπιστημίου, κάθε Πανεπιστημίου γίνεται. Δεν είναι τόσο επικεντρωμένο στην Αθήνα, όπως κακώς κάτι θα είναι το Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, αλλά κινείται σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας. Μας αυτή τη φορά είναι η δικιά μου σειρά. Ευελπιστώ ότι θα βρείτε το χρόνο και ότι θα βρείτε ενδιαφέροντο πρόγραμμα για να έρθετε όλοι είσαστε κολοβερκούμενοι. Επομένως, ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια φορά ακόμα. Να είστε καλά και see you next week. Ευχαριστώ πολύ.